Είναι πραγματικά αποκαλυπτικό και μάλλον όχι άξιο απορίας πως την ίδια ώρα που όλο αυτό το διάστημα Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ ξυφομαχούν από κοντά και το ΠΑΣΟΚ για τις υποθέσεις των υποκλοπών, παριστάνοντας τους προστάτες των προσωπικών δεδομένων, ταυτόχρονα ομονοούν και αλληλοσυμπληρώνονται στην ενσωμάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ενισχύουν τους πολυπλόκαμους μηχανισμούς φακελώματος και παρακολούθησης, που στείνουν στην πραγματικότητα στα 6 μέτρα λαϊκές ελευθερίες και δικαιώματα. Μια τέτοια οδηγία είναι και αυτή που ενσωματώνεται στο κύριο μέρος του νομοσχεδίου, η 884 του 19, με την οποία τροποποιείται προγενέστερη απόφαση πλαίσιο σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών για υπηκόους τρίτων χωρών και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, το ΕΚΡΙΣ, που έχει ήδη ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 4360 του 2016. Οι οδηγίες αυτές εντάσσονται στην παραπέρα οικοδόμηση του αντιδραστικού και κατασταλτικού σε βάρος των δικαιωμάτων των λαών και ψευδεπίγραφα αποκαλούμενου χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό βέβαια και αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα της Ένωσης και είναι να ενσωματωθούν και είναι εξάλλου χαρακτηριστική η ταχύτητα με την οποία μια τέτοια οδηγία προτεραιοποιήθηκε από την κυβέρνηση προς ενσωμάτωση. Τόσο η αρχική απόφαση πλαίσιο, όσο και η υποενσωμάτωση οδηγία αποτελούν μία μόνο ψηφίδα στο πολυδέδαλο ψηφιδωτό που δημιουργείται κομμάτι-κομμάτι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη διασύνδεση των συστημάτων και την εκτεταμένη ανταλλαγή και συλλογή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων διακρατικών κατασταλτικών μηχανισμών. Αποτελεί έναν ακόμη ευρωπαϊκό μηχανισμό συλλογής και διακίνησης πληροφοριών, δηλαδή φακελώματος, δίπλα στο σύστημα Σέγγεν, μια σειρά άλλους μηχανισμούς που μέσα από διαδοχικές οδηγίες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους βέβαια αναφανδόν στηρίζουν όλα τα κόμματα του Ευρωμονοδρόμου, κρύβοντας από το λαό τον πραγματικό τους χαρακτήρα. Βάσει αυτών λοιπόν έχει οικοδομηθεί ένα τρομακτικό θεσμικό πλαίσιο συλλογής, επεξεργασίας, ανταλλαγής και εμπορίας ενίοτε ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αξιοποιούνται τελικά ποικιλοτρόπως. Με πρόσχημα λοιπόν για άλλη μια φορά τη λεγόμενη καταπολέμηση της τρομοκρατίας που συστηματικά αξιοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως όχημα για να προωθηθούν οι διάφοροι κατασταλτικοί μηχανισμοί, επεκτείνεται η ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου για τους υπηκόους τρίτων χωρών, ενώ δημιουργείται και ένα κεντρικό σύστημα επεξεργασίας των δεδομένων τους. Το στοιχείο αυτό, μαζί με τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προτείνουν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες ποινικού μητρώου η Europol, η Frontex και άλλοι αντίστοιχοι μηχανισμοί, δείχνει την κατεύθυνση και τις στοχεύσεις της πρότασης στη γιγάντωση δηλαδή των κατασταλτικών μηχανισμών με στόχο τόσο το εργατικό λαϊκό κίνημα αλλά και ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια προπαρασκευαστική ενέργεια που δημιουργεί την υποδομή όχι μόνο για να μπορεί να συμπεριλάβει και τους πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του ΕΚΡΙΣ αλλά και για άλλους σκοπούς. Αυτό άλλωστε έχει ήδη ομολογηθεί από την Κομισιόν κατά την αντίστοιχη συζήτηση γύρω από τη συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Οδηγία στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου έκανε λόγο για κοινή υπηρεσία αντιστοίχησης βιομετρικών δεδομένων και δεδομένων ταυτότητας, που θα χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για τη διαλειτουργικότητα των βάσεων δεδομένων και στο μέλλον. Το σύστημα αυτό αξιοποιεί δακτυλικά αποτυπώματα αλλά και ψηφιακές εικόνες του προσώπου για την τελική ταυτοποίηση, ενώ στις βάσεις δεδομένων με την υποστήριξη του μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης EU-LISA θα περιδιαβαίνουν οι κατασταλτικοί μηχανισμοί της Europol, της Eurojust, η Ευρωεισαγγελία, η Frontex κλπ. Είναι εξάλλου ιδιαίτερα ανησυχητικό κάτι στο οποίο είχαμε ασκήσει την κριτική και στην αρχική ενσωμάτωση της απόφασης πλαίσιο το 2016 στο αρχικό νομοσχέδιο,
ότι για όλα τα προσωπικά δεδομένα που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο αυτής της συγκρότησης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, έχει εισαχθεί και παραμένει και σήμερα εξαίρεση που επιτρέπει αυτά να χρησιμοποιούνται από το ετούν κράτος μέλος, όχι μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν ζητηθεί, αλλά με την επίκληση της ανάγκης πρόληψης, όπως λέγεται, άμεσου και σοβαρού κινδύνου συνδεόμενου με τη δημόσια ασφάλεια, να μπορούν στην πραγματικότητα να γίνονται φύλο και φτερό και να αξιοποιούνται για κάθε άλλο λόγο. Είναι περιττό και να επιχειρηματολογήσει κανείς πως τέτοιες παντελώς αόριστες και ευρύτατες έννοιες όπως η δημόσια ασφάλεια γίνονται λάστιχο και αξιοποιούνται για να δικαιολογηθούν εκτεταμένες παραβιάσεις λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Εξάλλου, η πρόσφατη επικαιρότητα πείθει νομίζω και τον πλέον δύσπιστο. Επίσης, αντίστοιχη εξαίρεση έχει εισαχθεί για όλα τα προσωπικά δεδομένα που προέρχονται από την Ελλάδα. Η πρόβληψη τέτοιων εξαιρέσεων, κατά τη γνώμη μας, ανοίγει επικίνδυνους δρόμους και νομιμοποιεί στην πραγματικότητα τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για άλλους σκοπούς, πέραν όσων νομίμως προβλέπονται και για τους οποίους ζητούνται. Παράλληλα, ένας τέτοιος μηχανισμός συνεχούς ανταλλαγής και αποθήκευσης τόσο μεγάλου όγκου ηλεκτρονικών πληροφοριών με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, χωρίς εγγύηση ασφαλούς διαφύλαξής τους, εγκυμονεί επιπλέον περαιτέρου κινδύνους για διαρροή τους προς οποιονδήποτε, σε μια περίοδο μάλιστα που εκδηλώνεται τεράστιο ενδιαφέρον και ανταγωνισμοί για την απόκτηση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το ΚΚΕ είναι συνολικά ενάντια στην ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στέλνουν στο απόσπασμα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των εργαζομένων, και αυτό ανεξαρτήτως ηθαγένειας είτε και διπλής ηθαγένειας, που στην πραγματικότητα προετοιμάζουν και εξοπλίζονται για το χτύπημα του εργατικού λαϊκού κινήματος, προκειμένου να μείνει αλόβητη η εξουσία των μονοπωλίων, προς τη διαφύλαξη της οποίας έχουν ταχθεί και δημιουργηθεί. Για το λόγο αυτό και επί της αρχής καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, όπως αντίστοιχα κάναμε και κατά την ψήφιση της σχετικής οδηγίας του Ευρωκοινοβούλιο. Σε σχέση τώρα με τις επιμέρους διατάξεις του δεύτερου μέρους. Φυσικά δεν έχουμε αντίρρηση με τα τρία πρώτα άρθρα που αφορούν τις ρυθμίσεις για τους συμβολαιογράφους, με τις οποίες εξάλλου έχει συμφωνήσει και ο αντίστοιχος φορέας που τις εκπροσωπεί, και θεωρούμε ότι διευκολύνουν κατά κύριο λόγο και δεν έχουν προβλήματα. Θα ήθελα όμως πιο αναλυτικά να αναφερθώ στο άρθρο 14, το οποίο εύλογα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και το οποίο όμως κατά τη γνώμη μας αξιοποιήθηκε από τη μεριά της κυβέρνησης να στηθεί μια μάλλον άστοχη αντιπαράθεση. Αμφισβητεί κανείς την υποχρέωση του κράτους, την αδιαπραγμάτευτη μάλιστα υποχρέωσή του για την προστασία της ανηλικότητας? Όχι βέβαια και σε καμιά περίπτωση. Αλλά για να αντιστρέψω την κριτική που μας ασκεί η κυβέρνηση, πώς αυτό το ενδιαφέρον, αυτή η υποχρέωση του κράτους αποδεικνύεται με πράξεις? Με την απουσία όλων αυτών των ουσιαστικών μέτρων που θα βοηθούσαν όσο είναι δυνατόν στην πρόληψη, τον έγκαιρο εντοπισμό, ώστε να προστατευτεί ένα παιδί και να μην πέφτει θύμα του ενός ή του άλλου πολίτη υπεράνω υποψίας. Αποδεικνύεται αυτό το ενδιαφέρον με πράξεις, με την απουσία των δομών εκείνων που θα διευκόλυναν ένα παιδί να καταγγείλει τέτοιου είδους αποτρόπες πράξεις, να βρει καταφύγιο, να επουλώσει όσο αυτό είναι δυνατόν τα τραύματά του? Επιβεβαιώνεται αυτό το ενδιαφέρον σας με πράξεις, ακόμα και με την αστυνομική αυθαιρεσία και αδιαφορία με την οποία έρχονται πολλές φορές αντιμέτωπα τα θύματα τέτοιων αποτρόπαιων εγκλημάτων? Αποδεικνύεται, κύριε Υπουργέ, αυτή η υποχρέωση με πράξεις όταν στους ψυχολόγους που τοποθετήθηκαν στις σχολικές μονάδες αντιστοιχούσαν στον κάθε ένα 5 σχολεία με χιλιάδες παιδιά σε κάθε ένα από αυτά, και άρα στην πραγματικότητα ήταν αδύνατον να παίξουν τον αναγκαίο ρόλο που έπρεπε να έχουν?
αποδεικνύεται με τις αποδεκατισμένες κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και Περιφερειών. Στο Δήμο της Αθήνας, για παράδειγμα, η Υπηρεσία Παιδικής Προστασίας να έχει 2 μόλις μόνιμους κοινωνικούς λειτουργούς, με τα ανύπαρκτα κέντρα θεραπείας τραύματος, με τις 2 μόνο αυτόνομες μονάδες παιδοψυχιατρικής υγείας σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, αλλά και σε ό,τι αφορά το Υπουργείο σας. Συζητάμε για το σπίτι του παιδιού και διεκδικείται μάλιστα ο ένας από τον άλλον τα εύσημα η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ και αντίστροφα, όταν σε ολόκληρη την Ελλάδα λειτουργούν μόνο 5 αυτοτελή γραφεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την προστασία των ανηλίκων θυμάτων. Όταν ακόμα και στην τραγική περίπτωση του Κολωνού, το 12χρονο κορίτσι, το πολύ τραυματισμένο 12χρονο κορίτσι, κατέθεται στη Γαδά και όχι στο σπίτι του παιδιού με την αντίστοιχη αναγκαία στήριξη. Όταν τα παιδιά που απομακρύνονται με εισαγγελική εντολή από ακατάλληλα οικογενειακά περιβάλλοντα καταλήγουν να φιλοξενούνται ακόμα και για μήνες στα γενικά παιδιατρικά νοσοκομεία, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις στις δημόσιες δομές παιδικής προστασίας. Όλα αυτά αποδεικνύουν με πράξη την υποχρέωση του κράτους να προστατεύει με κάθε τρόπο την παιδική ανηλικότητα. Η κάλυψη όλων αυτών και άλλων τόσων αναγκαίων που κατ' επανάληψη με συγκεκριμένα στοιχεία και αναλυτικά έχουμε προτείνει, σημαίνει αναλαμβάνουμε πράξη στην υποχρέωση για την παιδική προστασία και όχι βγάζω απλά την υποχρέωση. Για να ξέρουμε και τι σημαίνει έμπρακτο ενδιαφέρον. Και να μην μας εγκαλείτε, ταυτίζοντας κατά κάποιο τρόπο τις όποιες αιτιολογημένες και υπαρκτές ενστάσεις εκφράστηκαν για την ορθότητα, αλλά κυρίως και για την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης που φέρνετε, να μην ταυτίζετε αυτές τις ενστάσεις με δίθεν εναντίον στην προσπάθεια προστασίας της ανηλικότητας που υποτίθεται ότι καταβάλει η κυβέρνηση. Οι προβληματισμοί που εκφράζονται σε καμία περίπτωση δεν αφορούν και κατά το παραμικρό την αμφισβήτηση ότι η προστασία της ανηλικότητας είναι υπέρτερη αξία και υποχρέωση. Όμως δεν πάβει η επιλογή της εγγραφής στο ποινικό μητρό από το στάδιο της ποινικής δίωξης, δηλαδή εκείνο το στάδιο κατά το οποίο υπάρχουν μόνο οι πόνες για την τέλεση μιας πράξης, να γεννά έναν προβληματισμό για το νομικό προηγούμενο που αυτή δημιουργεί. Όταν μιλάμε για μια οριζόντια ρύθμιση και όχι για τις περιπτώσεις που κατά την κρίση του εισαγγελέα και ορθά και φυσικά επιβεβλημένα, και όταν η σοβαρότητα και η επικινδυνότητα του αδικήματος είναι τέτοια και τα στοιχεία που υπάρχουν το επιβάλλουν, διατάσσεται η δημοσιοποίηση των στοιχείων των εμπλεκόμενων δραστών, όπως σε διάφορες περιπτώσεις ορθά ζητείται και αιτιολογείται. Η ρύθμιση όμως που εισάγεται αντίθετα βάζει ένα οριζόντιο κριτήριο με βάση την αιτιολογική έκθεση για την παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, με βάση την ορθή στάθμιση για την υπέρτερη αξία του προστατευόμενου νόμου αγαθό, το οποίο και κανείς δεν αμφισβητεί. Όμως γεννάται ένα άλλο ερώτημα. Δεν είναι απόλυτα προστατευόμενη συνολικά ως υπέρτερο ένομο αγαθό η ανθρώπινη ζωή? Το αδίκημα, για παράδειγμα, του βιασμού, της κακοποίησης, της μαστροπίας, των ανθρωποκτονιών κλπ. Όταν είναι σε βάρος γυναικών, άλλων αδύναμων προσώπων, οποιοδήποτε ανθρώπου, δεν είναι ιδιαίτερης απαξίας. Πού μπαίνει τελικά το όριο της στάθμισης για να μην ανοίξει απεριόριστα η βεντάλια σε ευρύτερες κατηγορίες αδικημάτων? Αύριο μεθαύριο μπορεί να πει κάποιος τέτοιας βαρύτητας αδίκημα ένομο αγαθό τη δημόσια ασφάλεια. Εξάλλου ακούστηκαν κατά τις επιτροπές τέτοιου είδους προτάσεις για την τρομοκρατία, για άλλα, κάποιοι πήραν και φόρα παραπέρα. Δηλαδή, να ανοίξει έτσι ο δρόμος για μια γενική παραβίαση του τεκμηρίου αθότητας, που δεν είναι εξάλλου και λίγες φορές μέχρι σήμερα που έχει γίνει κόσκινο. Αυτές μας τις ενστάσεις τις καταθέτουμε και τις διατηρούμε και θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Κατά κάποιο τρόπο, στο βαθμό που μπορώ να το πω αυτό, θεωρώ ότι πρέπει να δεσμεύουν την αιτιολογία της ρύθμισης αποκλειστικά στην προστασία της ανηλικότητας,
ώστε αυτή να μην μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον ως νομοθετικό προηγούμενο και για άλλου είδους αδικήματα και την πλήρη τελικά απαξίωση του τεκμηρίου αθότητας. Τέλος και κλείνοντας με αυτό, κανείς δεν αμφισβητεί με απόλυτο τρόπο και ως υπέρτατη υποχρέωση την ανάγκη προστασίας της ανηλικότητας, η οποία βέβαια σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να εξαντλείται σε ρυθμίσεις μάλλον αβέβαιης αποτελεσματικότητας και που κυρίως δεν αγγίζουν το πυρήνα του προβλήματος που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν. Ευχαριστώ.